Από καταβολής κόσμου, ο άνθρωπος νιώθει δέος για το άγνωστο. Θέλει να μάθει τι του επιφυλάσσει το μέλλον και πασχίζει να το προβλέψει. Η μαγεία των άστρων έγινε από νωρίς το μέσο για να λύσει το μυστήριο. Η τέχνη της αστρολογίας έχει ικανούς εκπροσώπους, φανατικούς ακολούθους, αλλά και αυστηρούς επικριτές. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Μπορούν τα ζώδια να μας δείξουν το μέλλον ή τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Εκείνος συνέδεσε το όνομά του με την ιδιοφυΐα, διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας και πήρε βραβείο Νόμπελ για την προσφορά του στη φυσική. Εκείνη είχε τα πιο διάσημα βιολετή μάτια. Βραβευμένη με 2 Όσκαρ ηθοποιός και 7η στη σειρά των μεγαλύτερων στάρ όλων των εποχών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Τι κοινό έχουν οι τόσο διαφορετικοί Άλμπερτ Άινστάιν και Ελίζαμπεθ Τέιλορ? Γεννήθηκαν και οι 2 στον αστερισμό των Ιχθύων. Τι σημαίνει όμως αυτό? Όταν η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, το φως του περνάει διαδοχικά από τμήματα του ουρανού που ορίστηκαν τυχαία. Κάθε τέτοιο τμήμα που μέσα του έχει μία ομάδα αστέρων ονομάζεται αστερισμός. Στην αρχή, ανάλογα με το τι έμοιαζαν στο σχήμα, οι αστερισμοί πήραν τα ονόματά τους από ζώα ή θεότητες, ενώ αργότερα ακόμη και από όργανα. Οι αστερισμοί από τους οποίους διέρχεται νοητά ο ήλιος στον ουρανό ονομάζονται ζωδιακός κύκλος. Χρησιμοποιούνται από τους αστρονόμους για την ταξινόμηση των αστέρων και την οριοθέτησή τους. Οι αστρολόγοι όμως θέτουν διαφορετικά όρια και χωρίζουν το ζωδιακό κύκλο σε 12 τμήματα που δεν συμπίπτουν με αυτά της αστρονομίας. Για αυτούς είναι τα 12 ζώδια που ξεκινούν από την 21η Μαρτίου με το ζώδιο του Κρύου. Είναι γνωστόν ότι η αστρολογία είναι μία πολύ παλιά ιστορία και είναι το μέσον που μας βοηθά να μάθουμε για μας, να μας γνωρίσουμε καλύτερα και να προετοιμαστούμε για το αύριο. Έμεινε εδώ και χιλιάδες χρόνια, παρά το γεγονός ότι πολεμήθηκε και αμφισβητήθηκε, ζωντανή, γιατί εμπεριέχει τη γνώση και την αλήθεια. Το ζώδιο ουσιαστικά μπορούμε να τα φανταστούμε σαν φίλτρα, μέσα από τα οποία διαχέεται η ακτινοβολία των φώτων και των πλανητών, χρωματίζεται, παράγει χαρακτηριστικά και ιδιότητες, οπότε δημιουργεί ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Κατ' εμένα θα τολμήσω να πω, αν και μπορεί να επικριθώ γι' αυτό, ότι είναι μια άλλη άποψη του DNA. Η καθηγήτρια του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Παναγιώτα Σαρίσχουλη με βοήθησε να μάθω πώς και πότε άρχισε ο άνθρωπος να συνδέει τα άστρα με τη μοίρα του. Ήδη από αρχαιοτά των χρόνων οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό το θέμα και ο πρώτος που μπορούμε να αναφέρουμε, ο οποίος θεωρούσε ότι η στιγμή της γέννησης ενός ανθρώπου βρίσκεται σε συνάρτηση με τις κινήσεις των πλανητών και ότι οι κινήσεις των πλανητών τη συγκεκριμένη στιγμή μπορούσαν να επιφέρουν αποτελέσματα στη ζωή ενός ανθρώπου, είναι ο Όμηρος στην 6η ραψοδία της Ιλιάδας. Μοίραν διού την άφημη πεπυγμένων έμενε ανδρών ου κακών ουδεμένε στλών, επίν τα πρώτα γέννηται. Και ο άνθρωπος άμα γεννηθεί, είτε γενναίος είναι, είτε δηλώς, δεν δύναται τη μοίρα να αποφύγει. Η αστρολογία όπως την ξέρουμε σήμερα είναι ένα φαινόμενο που αρχίζει να πρωτοεμφανίζεται στα ελληνιστικά χρόνια και εδραιώνεται στα ρωμαϊκά χρόνια. Στα ρωμαϊκά χρόνια έχουμε
τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες, που έχουν τους αυλικούς αστρολόγους, όπως είναι ο Τιβέριος, όπως είναι ο Νέρονας, όπως είναι ο Βεσπασιανός, που έχουν μάλιστα αστρολόγους οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι, είναι επιστήμονες. Λέγεται για τον Νέρονα ότι διέταξε μια σειρά από μαζικές εκτελέσεις, διότι έτσι τον καθοδηγούσε το προσωπικό του οροσκόπιο. Αν κοιτάξει κανείς τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πάπυροι από την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή Αίγυπτο, διαπιστώνει ότι ο καθένας από εμάς μπορούσε να πάει και να φτιάξει το προσωπικό του οροσκόπιο και με βάση αυτό να κανονίσει την υπόλοιπη ζωή του. Στην αρχαιότητα, ο όρος αστρονομία ήταν σχεδόν συνώνυμος με την αστρολογία και η αστρολογία ήταν συνδεδεμένη με τη μαγεία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η μαγεία με την αστρολογία. Έχουμε μία γυναίκα αστρονόμο, την πρώτη γυναίκα αστρονόμο, την Αγλαονίκη, η οποία δήλωνε η ίδια ότι ήταν αστρολόγος και μάντισα. Αυτή ισχυριζόταν ότι μπορούσε να φέρει κοντά της τη Σελήνη. Πράγμα που βέβαια είναι χαρακτηριστικό μιας μάγισσας. Αυτό όμως που μπορούσε να κάνει η Αγλαονίκη ήταν να προβλέψει την έκλειψη της Σελήνης. Αν λοιπόν οι άνθρωποι δεν βλέπανε στον ουρανό τη Σελήνη, θεωρούσαν ότι όντως η Αγλαονίκη την είχε φέρει κοντά της, άρα την είχε βγάλει από τον ουρανό. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε και στα μεταγενέστερα χρόνια, στα ελληνιστικά χρόνια, στις περίφημες μάγισσες της Θεσσαλίας, που επίσης ισχυρίζονται ότι μπορούν να κατεβάσουν τη Σελήνη. Άρα βλέπουμε δηλαδή τη χρήση της αστρονομίας να χρησιμοποιείται με ένα έτσι πέπλο μυστικισμού και μαγείας που δεν είναι πραγματικό. Τα ζώδια πήραν το όνομά τους από αρχαιοελληνικές θεότητες. Ο κριός παραπέμπει στο χρυσόμαλο Δέρας που μετέφερε το φρίξο και την έλλη στην Κολχίδα. Ο τάβρος συμβολίζει το λευκό τάβρο στον οποίο μεταμορφώθηκε ο Δίας για να απαγάγει την όμορφη Ευρώπη. Οι δίδυμοι απεικονίζουν τους Διόσκουρους, Κάστορα και Πολυδεύκη, δίδυμους γιους του Δία. Ο καρκίνος είναι ο γιγάντιος κάβουρας που έστειλε η Ήρα στη Λερναία Ύδρα. Ο Λέων παραπέμπει στο λιοντάρι της Νεμαίας από τους άθλους του Ηρακλή. Η Παρθένος συμβολίζει την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Άδη. Ο Ζυγός συνδέεται με τη θέα Δίκη και την Έμεση. Ο Σκορπιός είναι ο συνοδός της Αρτέμιδος, τον οποίο έστειλε να σκοτώσει τον κυνηγό Ορίωνα. Ο Τοξότης ταυτίζεται με τους κεντάβρους Χίρωνα και Κρότο και φέρεται να σημαδεύει στην καρδιά του Σκορπιού. Ο Εγώκερος συμβολίζει τον Αιγύπανα, μυθικό γιο του Δία και της Αίγης, σύζυγου του θεού Πάνα. Ο Υδροχόος είναι ο Γανιμίδης, ο όμορφος νέος που άρπαξε ο Δίας για να τον κάνει ηνοχό του στον Όλυμπο. Οι Ιχθύες παραπέμπουν στα δύο δελφίνια που συνόδευαν το θεό Ποσειδώνα. Το σημαντικότερο για εμάς τους Έλληνες είναι ότι όλη η ονοματολογία της αστρολογίας στηρίζεται στην ελληνική μυθολογία, η οποία δεν ήταν παρά η προϊστορία της φυλής μας, και είναι σημαντικό ακόμα και οι μετακρόνιοι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν τον 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα βαφτίστηκαν με ονόματα αρχαίων θεών της ελληνικής μυθολογίας, και παρατηρήθηκε ότι κάθε φορά που βαφτιζόταν ένας πλανήτης, το παγκόσμιο συλλογικό ασυνείδητο εξέφραζε αυτές τις ιδιότητες. Στην αρχαία Ελλάδα η μαγεία ήταν στο περιθώριο. Αντίθετα, η αστρολογία ήταν κοινωνικά αποδεκτή, καθώς την εξασκούσαν οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης. Ο Ύπαρχος, για παράδειγμα, που μελέτησε τις κινήσεις των πλανητών, έφτιαξε τον πρώτο αστρολάβο. Ο διάσημος μηχανισμός των αντικυθύρων, για παράδειγμα, θεωρείται σήμερα ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει φτιαχτεί από μαθητές της σχολής του Υπάρχου. Θα μπορούσε κανείς να πει σε εισαγωγικά ένας πολύ εξελιγμένος αστρολάβος, ένα είδος αναλογικού υπολογιστή που μπορούσε να μετρήσει με ακρίβεια τις εκλήψεις του ήλιου, της σελήνης κτλ. Πολλές φορές έχουν σταματήσει πόλεμοι διότι κάποιος αστρολόγος έχει προβλέψει την έκλειψη του ηλίου, για παράδειγμα, για μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο
Ηρόδοτος, για παράδειγμα, θεωρεί ότι η αστρολογία ξεκινάει από τους Αιγύπτιους. Αν κοιτάξει όμως κανείς το λεξικό της Σούδας, βλέπει ότι εκεί το αντίστοιχο λήμα αναφέρει ότι η αστρολογία ξεκινάει από τη Βαβυλώνα, από τον Ζωροάστρη. Η σύγχρονη έρευνα πιστεύει ότι το πιο πιθανό απ' όλα είναι οι απαρχές της αστρολογίας να βρίσκονται στη Μεσοποταμία και συγκεκριμένα στην Βαβυλώνα, από εκεί να πέρασαν στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει να πει κανείς ότι στην Ελλάδα εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο, ότι δηλαδή υπήρξε μία συστηματοποίηση της επιστήμης, της αστρονομίας στον ελλαδικό χώρο. Αλλά μπορεί κανείς να δει και τις κατασκευές των πυραμίδων, που και αυτές προϋποθέτουν την μελέτη των άστρων. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι παρατηρούσαν τον ουρανό, ξέραν τους αστερισμούς και μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή ζωή τους, ακόμα και για να φτιάξουν έργα τόσο σημαντικά όπως οι πυραμίδες. Never will there be an Alexander like you. Alexander the Great. Λέγεται ότι ένας αστρολόγος συμβούλευσε την Ολυμπιάδα να γεννήσει όσο μπορεί πιο αργά τον Αλέξανδρο για να γίνει μεγάλος στρατηγός με τη βοήθεια των άστρων. Κατά πάσα πιθανότητα είχε και αυτή τον προσωπικό της αστρολόγο. Η Ολυμπιάδα εξάλλου ήταν και η ίδια γνωστή μάγισσα της αρχαιότητας. Θεωρείται και αυτή ότι ήταν μάγισσα, ότι ασχολούνταν με τις μυστικιστικές τέχνες. Τι είναι όμως αυτό που συνδέει την Ολυμπιάδα με τους οπαδούς της αστρολογίας αιώνες μετά? Αυτό που διαχρονικά βλέπουμε ουσιαστικά είναι η ανάγκη του ανθρώπου να συναντήσει έναν σοφό, έναν μάγο, έναν μάντη, έναν ιερέα. Κάποιον τέλος πάντων που θα του δώσει κάποιες λύσεις ή που θα τον βοηθήσει να πάρει σημαντικές αποφάσεις στη ζωή του. Αυτό τι μας δείχνει ότι ο άνθρωπος πολύ συχνά δεν ψάχνει τις λύσεις μέσα στον εαυτό του και στη δική του αλήθεια, αλλά έξω από τη σφαίρα του πραγματικού και του ανθρώπινου. Είναι σαν να έχει την ανάγκη να πιστέψει σε κάτι μεγαλύτερο από αυτόν και ο αστρολόγος φαίνεται σαν να είναι ο μεσάζοντας ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μεταφυσικό. Ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν πιστεύει στις δυνάμεις του, από την άλλη υποσυνείδητα γνωρίζει την δύναμη που έχει ο ίδιος μέσα του, αλλά αυτό που φοβάται είναι η ευθύνη της επιλογής του. Οπότε βολεύεται στο προγεγραμμένο, στη μοίρα ή σε κάποιον που θα του πει τι να κάνει, ώστε ακριβώς να αποφύγει αυτή την ευθύνη που έχει η επιλογή. Και όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο φόβος να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, τόσο περισσότερο είναι και πιθανό να εξελιχθεί σε αιμονή η ενασχόληση με τα άστρα. Οι Βαβυλώνιοι που καθιέρωσαν το ζωδιακό κύκλο όπως τον ξέρουμε σήμερα είχαν αρχικά 13 ζώδια. Αποφάσισαν όμως να αφήσουν εκτός το ένα, καθώς έτσι το σύστημα ήταν πιο λειτουργικό και συνδεόταν καλύτερα με τους 12 μήνες. Το ζώδιο που εγκαταλείφθηκε ήταν ο Φιούχος, που τοποθετείται από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Αυτός είναι και ο πολύ απλός λόγος για τον οποίο σήμερα έχουμε 12 και όχι 13 ζώδια. Αυτό ισχυρίστηκε δημόσια ακόμη και η NASA πριν μερικά χρόνια, προκαλώντας τεράστια σύγχυση. Η σύγχυση με τον Οφιούχο ξεφούσκωσε σχετικά γρήγορα. Δεν είναι όμως μόνο ο αριθμός των ζωδίων. Οι αστερισμοί έχουν διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Άρα ο ήλιος κάθεται, για παράδειγμα, 45 ημέρες στην Παρθένο και μόλις 7 στο Σκορπιό. Άλλο πρόβλημα, η περίφημη μετάπτωση των ησημεριών. Ο άξονας της Γης δεν είναι σταθερός, αλλά κάνει αυτή την κίνηση στο χώρο. Άρα, με την περιστροφή αυτή, που διαρκεί περίπου 22.500 χρόνια, κάθε φορά ο βόρειος πόλος δείχνει αλλού και κάθε φορά τα ζώδια δείχνουν αλλού. Από την εποχή που καθορίστηκαν τα ζώδια, που είναι περίπου πριν από 2.000 χρόνια, έχει φύγει περίπου 30 μοίρες ο Βόρειος Πόλος και περίπου 30 μοίρες όλος ο κύκλος των ζωδίων. Επομένως, εμείς είμαστε στο προηγούμενο ζώδιο.
αν δεν κάνω λάθος. Πάντως είμαστε σε ένα ζώδιο που απέχει 30 μοίρες. Από τη θέση που βρίσκεται, ορθώς μιλάει, γιατί η αστρονομία ασχολείται με τον νόμο των άστρων, ενώ η αστρολογία ασχολείται με τον λόγο των άστρων. Δεν έχω τίποτα με την αστρονομία. Ίσα-ίσα, okay, έτσι είναι, έτσι λειτουργεί και είναι επιστημονικό αυτό που είπατε. Η επιστήμη όμως με τη φιλοσοφία δεν έχει καμία σχέση. Οπότε μιλάει απλά από τη θέση και από τη στάση που έχει. Και καλά κάνει. Προσωπικά σας λέω, δεν το βρίσκω ότι αντιτίθεται σε κάτι απέναντί μου. Αν η ίδια η αστρονομία αυτό πιστεύει, τότε είναι και αυτό το δικαίωμά της. Και έχω μάθει να σέβομαι. Σαφώς υπάρχει μετάπτωση των ζημεριών. Άλλο ζώδιο, άλλο αστερισμός. Σαφώς ότι αυτό που λένε οι αστροφυσικοί έχουν απόλυτο δίκιο. Στην αστρολογία, η τοποθέτηση ενός πλανήτη στο συμβολικό κύκλο του ζωδιακού, γιατί ο ζωδιακός είναι κάτι μη υπαρκτό, είναι κάτι νοερό. Και γι' αυτό σας το παρομοιάζω με την τροχιά που κάνει η Γη γύρω από τον Ήλιο και χρειάζεται 25.000 χρόνια για να συμπέσουν ζώδια και αστερισμοί. Έχουν δίκιο οι αστροφυσικοί και το έχω πει και εγώ ότι σαφώς άλλο αστερισμός, άλλο ζώδιο, έχουν το ίδιο όνομα, αλλά στην αστρολογία είναι μία μαντική διαδικασία που δεν έχει σχέση με την αστρονομία, δηλαδή είναι ίσως σοφά αυτά που λένε οι αστροφυσικοί. Στην αστρολογία είναι η διαδικασία της μαντικής. Η Πανσέλινος έχει συνδεθεί με δοξασίες και μύθους. Θέλοντας να λύσει το μυστήριο, Διεθνής Ομάδα Ερευνητών μελέτησε για 28 μήνες τον ύπνο 5.812 παιδιών και από τις 5 υπήρους και διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων σε σχέση με τις φάσεις της Σελήνης. Αυτό που βρήκε είναι ότι η μόνη επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό όταν έχει πανσέλινο είναι 5 λεπτά λιγότερος βραδινός ύπνος. Αν πιστεύω ότι η πανσέλινος θα με επηρεάσει, είναι πιθανό ότι θα μου συμβεί με έναν τρόπο. Και πόσο μάλλον έχω μια συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα με επηρεάσει. Για παράδειγμα, κάποιοι πιστεύουν ότι η πανσέλινος φέρνει νεύρα, φέρνει συγκρούσεις, φέρνει εντάσεις. Και με έναν τρόπο δημιουργούν αυτό το γεγονός. Από την άλλη, η φύση προφανώς επηρεάζει τον άνθρωπο. Είμαστε μέρος της φύσης και η φύση μέρος δικό μας. Οπότε, ναι, με έναν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η φύση μας επηρεάζει και την επηρεάζουμε. Ίσως όμως όχι με αυτόν τον στενό τρόπο που προσπαθούμε να το περιορίσουμε. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, οι πλανήτες επηρεάζουν τον άνθρωπο και τη ζωή του πάνω στη Γη. Για τους επιστήμονες, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Για να το κάνω λιανά. Η αστρολογία ξεκίνησε όχι από τους Βαβυλώνιους και τους Χαλδαίους που λένε διάφοροι αστρολόγοι, ξεκίνησε από τον Πτολεμαίο, τον Έλληνα αστρονόμο, την εποχή που οι επιστήμονες θέλαν να ξεφύγουν από την θεοκρατική αντίληψη, ότι δηλαδή ο Θεός αποφασίζει, και θέλαν να καταλήξουν στο ότι η φύση έχει τους δικούς της νόμους. Αλλά με την αστρολογία το παρακάνανε λιγάκι. Αυτοί οι νόμοι δεν ισχύουν για τη θέλησή μας. Επειδή δεν ήξερε λοιπόν αυτή τη δομή του ηλιακού συστήματος, έλεγε ότι ο τάδε πλανήτης κάνει αυτό το πράγμα όταν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να είναι πίσω από τον ήλιο ή μπρος από τον ήλιο. Άπειρα μεγάλη διαφορά. Όλες οι δυνάμεις φυσικής προφανώς εξαρτώνται από την απόσταση. Κάτι πολύ μακριά δεν μας επηρεάζει καθόλου, το ξέρουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο πλανήτης επηρεάζει. Πιστεύω ότι ο πλανήτης γραφικά, σημειολογικά αποκαλύπτει από τη μεταφυσική πλευρά μία ιδιότητα. Άρα δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Δεν λέω ότι ο Κρόνος που είναι σε εκείνο το σημείο επηρεάζει. Λέμε, έχουμε Κρόνο, το λέμε συμβολικά, δεν το λέμε έτσι όπως το εννοούν οι αστροφυσικοί. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η αστρολογία είναι υπαρκτή και οι εκπρόσωποι της σε ένα αρκετό ποσοστό, όχι στο 100%, έχουν αποδειχτεί χρήσιμοι την ώρα της ανάγκης των ανθρώπων που αναζητούν είτε την υπόδειξη, είτε τη συμβουλή, είτε την καθοδήγηση. Η αστρολογία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι τμήμα αυτής της συλλογιστικής των ανθρώπων που τους οθεί να πιστεύουν πράγματα που είναι προφανώς λανθασμένα. Απλώς η αστρολογία είναι ντυμένη και με ένα
μανδύα ψευτοεπιστήμης και λίγο μυστηριακής ανατολής και μπορεί να παρασύρει κόσμο όπως σε μικρότερο βαθμό το καταφέρνουν οι χαρτορίχτρες, οι καφετζούδες. Ο ήλιος και η σελήνη, διερχόμενοι από κάποιο ζώδιο, μας υποδηλώνουν τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που φέρει ένας άνθρωπος από πατέρα, ήλιος, και σελήνη, μητέρα. Ο ήλιος, σαν φως, στοιχεία και χαρακτηριστικά γενετικά που φέρει από τον πατέρα και ό,τι φέρει ο πατέρας από πίσω, συνδέει το παιδί με τον έξω κόσμο. Ενώ η σελήνη, μητέρα, συνδέει το παιδί με τον έσω κόσμο ψυχικά. Άρα έχει να κάνει με τη σχέση που αντιλαμβάνεται το άτομο, το συνειδητό και το ασυνείδητο. Με αρκετή προκατάληψη θέλησα να μάθω τι λένε τα άστρα για κάποιον που γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, όπως εγώ. Καταρχήν, έχουμε ένα νυχθή. Ο ήλιος είναι στο νυχθή, που σημαίνει ότι ένα από τα πράγματα για τα οποία ήρθε αυτός ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί. Ανήκει στον άξονα της προσφοράς, που σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δικό σου εν τω προκειμένου είναι η ανάγκη για προσφορά. Άρα μέσα από οτιδήποτε κάνεις, είναι σημαντικό να εκπληρώνεται αυτό. Η ανάγκη μου να δώσω. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα έχουν, για παράδειγμα, όλοι οι πυροσβέστες ή όλες οι νοσοκόμες, όλοι οι γιατροί, ανεξάρτητα από το ζώδιο. Είναι επαγγέλματα τα οποία ανήκουν σε αυτά τα ζώδια. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν μέσα τους πάρα πολύ έντονα στοιχεία ιχθύ, παρθένου ή πλανήτες, του Ποσειδώνα, ας πούμε, γιατί ο πλανήτης μιλά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ έντονα την ανάγκη και θα ασχοληθούν βέβαια με τέτοια επαγγέλματα. Αλλά ακόμα και αν δεν ασχοληθούν ή δεν το κάνουν σαν επάγγελμα, σίγουρα μέσα στη ζωή τους θα το εκφράζουν πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Η Χρύσα Κακούλη παρακολουθεί τα άστρα, ψάχνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό της και τους άλλους. Το παιδικό μου όνειρο ήταν να πετάω και να έχω ένα μαγικό ραβδί, ονειροπαρμένο παιδί. Οι άλλοι μου έλεγαν ότι θα γίνω δικηγόρος γιατί ήμουν ετοιμόλογη. Τελικά γνώρισα τους κανόνες δικαίου για να με οδηγήσουν στη σοφία του σύμπαντος, λέει η ίδια για τον εαυτό της. Είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο μπορεί να προσεγγίσει κάποιος την αστρολογία ψυχολογικά. Είναι ψυχολογική αστρολογία καθαρά. Θα μπορούσε δηλαδή να βοηθήσει έναν άνθρωπο στο να κατανοήσει πράγματα, όπως ακριβώς ένας ψυχολόγος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν βήμα αν δεν συμβουλευτούν τον αστρολόγο τους. Και μιας και μιλούμε για την ευθύνη του ατόμου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ευθύνη που έχει ο ειδικός, ο εκάστοτε ειδικός, είτε είναι αστρολόγος, είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι ιερέας. Στην ευθύνη που έχει ως προς την σχέση εξάρτησης που υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτυχθεί με ένα άτομο που απευθύνεται, νιώθοντας αδύναμο να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη. Όταν ο ειδικός κατευθύνει ή καθοδηγεί, δίνει στο άτομο την ψευδαίσθηση της αυτογνωσίας και της ανάληψης ευθύνης. Ενώ αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι να το βυθίζει ακόμα περισσότερο στη χαμηλή αυτοπεποίθηση και στο να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις. Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ή ακούσει για ειδικούς οποιασδήποτε ειδικότητας τέτοιας φύσης να εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την αδυναμία του ατόμου να πάρει αποφάσεις και να γίνονται οι καθοδηγητές τους, με φυσικά σκοπό το προσωπικό όφελος. Δεν είναι όμως μόνο απλή η αδύναμη αυτή που συμβουλεύονται τους αστρολόγους. Αδυναμία στους αστρολόγους φαίνεται πως έχουν και πολύ διάσημοι ηγέτες. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν λέγεται πως δεν κανόνιζε διάγγελμα ή πτήση με το προεδρικό αεροσκάφος προτού συμβουλευτεί την αστρολόγο Τζον Κίνγκλι. Λέγεται ότι η πρώτη κυρία, Νάνσι Ρίγκαν, μιλούσε 2 και 3 φορές την ημέρα μαζί της στο τηλέφωνο και της έδινε μηνιαίο μισθό $3,000. Μάλιστα, σύμφωνα με την αδερφή της αστρολόγου, η Κίνγκλεϊ άλλαξε μέσα σε μία ημέρα τη γνώμη του τότε Αμερικανού Προέδρου για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και η κατ' επέκταση τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σοβιετική Ένωση. Οι άνθρωποι αυτοί, για να φτάσουν σε αυτή τη θέση, έχουν ήδη μέσα στο χαρακτηριστικό του να προβλέπουν τα πράγματα, να προβλέπουν το πρόβλημα και να μπορούν να βρουν όλες τις πιθανές λύσεις στα προβλήματα. Οπότε το μόνο που τους λείπει ποιο είναι, ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τον παράγοντα τύχη, το απρόβλεπτο. Και το κομμάτι του puzzle τους το ενώνει η αστρολογία. Σας διαβεβαιώ ότι έχει τύχει να γράψω μέχρι λόγο
πολιτικού τη δεκαετία του 80, που είναι άγνωστο αυτό. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, έχω συναντήσει μεγάλα ονόματα, αλλά όχι είναι για να τους πω τη μοίρα τους ή την πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά για να συζητήσω, γιατί έχω πολλές δικές μου τοποθετήσεις στο ποιοι κυβερνούν αυτό τον κόσμο, η Βαβυλώνια Αδελφότητα, η Λουμινάτη, το βαθύ ευρωπαϊκό κράτος. Είμαι μοιημένος σε πολλά άλλα πράγματα. Όπως αυτή τη στιγμή διαφεντεύει την Ευρώπη ο Θείος Ιάκωβος. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Όσοι ξέρουν αυτή τη φράση θα καταλάβουν τι εννοώ. Θεία της Εκκλησίας είναι κατηγορηματική, καθότι η ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του οπαδού της αστρολογίας ή του αστρολόγου. Η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με την χριστιανική πίστη. Η Αγία Γραφή την καταδικάζει γιατί ακυρώνει την ελπίδα των χριστιανών. Οι κανόνες της Εκκλησίας προβλέπουν βαρύτητα επιτήμια και τιμωρίες στους αστρολόγους και στους οπαδούς των άστρων, ενώ οι πατέρες στρέφονται κατά της αστρολογίας με αγωνία για την πνευματική αντιμετώπιση του θέματος. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Κωνσταντίνου είναι ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Κασανδρίας και διδάκτορ θεολογίας. Έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της Γερμανίας επάνω στις σύγχρονες αιρέσεις. Η θρησκεία της αστρολογίας, που χαρακτηρίζεται ως η μόνη αληθής θρησκεία, η μόνη απόδειξη για το Θεό, δεν είναι άλλη από τη θρησκεία της νέας εποχής ή του υδροχώου. Η αστρολογία εμφανίζεται από μόνη της ως θρησκεία, επιδιώκοντας και έχοντας ως στόχο να οδηγήσει τον άνθρωπο στη γνώση και να τον ευθυγραμμίσει είτε με τον Θεό είτε με τις κινήσεις των πλανητών. Πιστεύω ότι οι θρησκείες είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων. Η έννοια της θεότητας είναι το σύμπαν, σαφώς. Υπάρχουν επίπεδα, υπάρχουν τα παράλληλα σύμπαντα. Πριν φτάσουμε στο Θεό, να πούμε για τη γη. Νομίζουμε ότι είναι ένα κομμάτι βράχου που γυρνάει γύρω από τον ήλιο και εμείς κατοικούμε και το κάνουμε ό,τι θέλουμε, ενώ δεν είναι έτσι. Η γη είναι ζωντανός οργανισμός. Το σύμπαν είναι ζωή, ενέργεια. Η έννοια της θεότητας υπάρχει. Υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι, αυτό που λέμε, έκανες κακό θα το λάβεις, αν υπάγεται στον νόμο του αιτίου και του αποτελέσματος. Είναι τόσο σύνθετα τα πράγματα, αλλά σαφώς πιστεύω στην έννοια της θεότητας και του oneness, του ενός νου, του μεγάλου, του δυνατού. Από εκεί και πέρα, ανά τους αιώνες και ανάλογα τις εποχές, αναπτύχθηκαν θρησκευτικά δόγματα για να εξυπηρετήσουν την οργάνωση της ψυχής των λαών. Η θρησκεία της αστρολογίας υποστηρίζει πως ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργία του Θεού, αλλά μέρος του σύμπαντος. Και ως εκ τούτου δεν δημιουργήθηκε αυτεξούθιος και ελεύθερος, αλλά διαμορφώνεται η ζωή του και ο χαρακτήρας του σύμφωνα με τις ενέργειες του σύμπαντος και των πλανητών. Στο σημείο αυτό, η αστρολογία αντικαθεστά την χριστιανική πίστη και θεολογία με τις αποκρυφιστικές της δοξασίες. Και πού είναι το κακό στον αποκρυφισμό? Πού είναι το κακό στο να μπορώ μέσα από ένα πράγμα να βλέπω περισσότερα πράγματα? Αν αυτό με βοηθάει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, να έχω περισσότερη κατανόηση και να είμαι πιο αρμονικά με τον εαυτό μου. Εγώ δεν είμαι απέναντι σε κανέναν. Καταλαβαίνω από τη θέση και από τη στάση ο καθένας γιατί λέει αυτό που λέει. Προσωπικά, αν ένα πράγμα με ενοχλεί μέχρι σήμερα στη ζωή μου, είναι τα καλούπια. Η θεοσοφία είναι ένα πολύ εξαιρετικό κομμάτι. Και η έννοια του Θεού είναι πραγματικά ένα πολύ ιερό κομμάτι. Και αυτή η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι πάρα πολύ προσωπική. Όταν μιλάει για πεπρωμένο, αναφέρεται στην Ινδουιστική δοξασία περί κάρμα και μετεσάρκωσης. Και ως εκ τούτου παραδέχεται πως η αστρολογία ασχολείται με την ανακάλυψη του σκοπού της ψυχής σε αυτή την εσάρκωση, με πληροφορίες που αφορούν την προηγούμενη ή τις προηγούμενες ζωές, την αυτογνωσία από απόψεως ψυχικής, δηλαδή του ατόμου που δεν πεθαίνει. Άρα τι,
μεταφέρεται η ζωή σε κάποιο άλλο έμψυχο «ον». Δεν έχω τίποτα με τη θρησκεία απέναντίας, με την οποιαδήποτε θρησκεία. Έχω πάρει πάρα πολλά κομμάτια και πάρα πολλές κατανοήσεις μέσα από την Ορθόδοξη Ελληνική, μέσα από το Βουδισμό, μέσα από τα πάντα. Ο αποκρυφισμός και ο παγανισμός πάντα υπήρχε, η λατρεία της γης και οι χθόνιες θεότητες και ουράνιες και τα καλά και τα κακά πνεύματα κτλ. Ξέρω ανθρώπους απίθανα μορφωμένους, υψηλής ιεραρχίας άλλους, οι οποίοι καταιγίνονται με το παιχνίδι του Black Magic ή οτιδήποτε σχετικό, είτε αποκρυφιστικό. Ο ψυχολόγος είναι σαν ένα είδος μάγου. Σε βοηθά να αντιμετωπίσεις κάτι που δεν γνώριζες ότι έχεις, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνεις. Η Νίκη Λεβεντοπούλου είναι ψυχολόγος και μότο της είναι η φράση «Εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τη ζωή μας». Βοηθάει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά τους για να ζήσουν καλύτερα. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος που ασχολείται με την αστρολογία επηρεάζεται από όσα προβλέπουν οι άλλοι για αυτόν? Το ψυχολογικό φαινόμενο που παρατηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις ονομάζεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει πείσει τον εαυτό του ότι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή ότι θα του συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τότε τι κάνει? Ο ίδιος συμπεριφέρεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγήσει τα πράγματα εκεί, απλώς το κάνει ασυνείδητα. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι ο ίδιος έχει συμμετάσχει στο να αυτοεκπληρωθεί αυτό για το οποίο έχει πείσει τον εαυτό του. Και μάλιστα είναι κάτι που εγώ το χρησιμοποιώ στην καθημερινή μου ζωή. Ο σύντροφός μου είναι Παρθένος. Του λέω λοιπόν πολύ συχνά: είσαι Παρθένος, άρα είσαι οργανωτικός και τακτικός. Περιμένοντας να αυτοεκπληρωθεί φυσικά αυτό. Αλλά δεν γίνεται πάντα. Aquarius, major planets gather at your midheaven today, spotlighting your career. So I am going to make this really, really simple. I've let you go. Your home and personal life will reveal goals well within your grasp. Whoa, whoa, whoa! Your high profile should attract an equally successful relationship. Jake, it just happened. It never just happens. Κομμωδία, αστοχία και αυτό πάντως μπορεί να συμβεί. Και εκείνο που με κάνει ορισμένες φορές να έχω γίνει άστοχος είναι η σχετικότητα του χρόνου. Κάτι που έχω πει δεν έχει γίνει ενδεχομένως στην χρονική περίοδο που λέω, αλλά έχει γίνει λίγο αργότερα. Στην τηλεόραση παρακολουθείτε τα ζώδια? Όχι. Πολύ κάποτε παλιά. Προσωπικά δεν αγγίζω το κομμάτι της πρόβλεψης. Προτιμώ να το ονομάζω τάση. Οπότε και αν κάποιος άνθρωπος θέλει, ας πούμε, τη συμβουλευτική μου σε σχέση με αυτό το κομμάτι και πολλές φορές με ρωτάνε τι πρόκειται να μου συμβεί, συνήθως απαντάω τι θέλεις και τι ευελπιστείς να σου συμβεί. Ο διάβολος έχει τη δυνατότητα, όσοι τον παραχωρείται από το Θεό, να προλάβει να πει στον άνθρωπο ορισμένα γεγονότα τα οποία θα συμβούν. Αλλά παραπέρα τίποτα άλλο. Παραδείγματι, για να είμαι πιο ευκρινής, θα μπορεί να πει σε μένα, ξέρεις, το απόγευμα θα συμβεί ένα ατύχημα τάδη ώρα. Αλλά δεν μου πει σε ποιο σημείο. Αυτό είναι κάτι αόριστο. Είναι μία προϋπόθεση να καταθέσω εγώ πνευματικά κάποια πράγματα, να κάνω κάποια χατήρια εντός εισαγωγικών στις δυνάμεις αυτές για να... Εννοείται, άμα δεν δώσουμε, δεν παίρνουμε τίποτα. Πρέπει να δώσουμε για να πάρουμε. Το ίδιο συμβαίνει και στη μαγεία ή στον αποκρυφισμό. Θα μου πει τώρα, είναι τόσο σοβαρό το να μιλητά κανείς τα άστρα με τη μαγεία. Βέβαια, σοβαρό δεν είναι, αλλά όταν κανείς πιστεύει στα άστρα ή αυτά που προλέγουν το ζώδιο του, το εκεί είναι το πρόβλημα. Και ο πειρασμός βρίσκει ευκαιρία και κατευθύνει το άτομο ανάλογα όπως εκείνος θέλει. Αυτό που σίγουρα μπορεί να δημιουργηθεί είναι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα σε σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Καθώς, αν γνωρίζουμε ότι κάποιος, για παράδειγμα, είναι τοξότης, ταύρος, παρθένος, τότε και περιμένουμε να συμπεριφερθεί ως τέτοιος. Όπως αντίστοιχα, περιμένουμε το ίδιο και για τον εαυτό μας. Αυτό όμως είναι ένα όριο που, αν ξεπεραστεί, τι χάνουμε? Χάνουμε τη μοναδικότητα του ατόμου. Και δεν μπορώ να πιστέψω πως τα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα του μευτηρίου και γεννήθηκαν την ίδια μέρα θα έχουν την ίδια μοίρα. Πώς και βρίσκονται στη Συρία? Εγώ, επειδή είχα μία αιμονή με την ιστορία ή και από το 85 μπήκα στην πολιτική πρόβλεψη, είπα πράγματα τα οποία έγιναν.
Θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του 2001 μιλούσα για ένα καταιγιστικό Σεπτέμβριο στην Αμερική και επέμενα ότι θα γίνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Το Νοέμβριο του 2016 μίλησα ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε κάποια μεγάλη χώρα της Ευρώπης και έγινε το Μπατακλάν. Είπα το καλοκαίρι του 1991 όταν ξεκίνησε το Έψιλον τον Απρίλη της ίδιας χρονιάς ότι πριν κλείσει το καλοκαίρι η Σοβιετική Ένωση θα διαλυθεί. Υπάρχουν ή όχι αξιόπιστες προβλέψεις στην αστρολογία είναι ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη συζήτηση. Ο Κώστας Λεφάκης συνεργάστηκε από το 1981 έως το 2011 που έκλεισε με την Ελευθεροτυπία και το ένθετο περιοδικό Έψιλον. Η στήλη του με αστρολογικές προβλέψεις και πολιτικές αναλύσεις ήταν από τις κορυφαίες σε αναγνωσιμότητα στον ελληνικό τύπο. Τι γίνεται λοιπόν όταν ο ίδιος τολμά σήμερα να κάνει προβλέψεις σοκ για την Ελλάδα, την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Η Ελλάδα θα συνέλθει κάπως το 19, θα αρχίσει η παραγωγή και η ανάπτυξη, η πτώχευση όμως θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Και μετά το 23 με 25, εκεί θα έχουμε μία μεγάλη για πρώτη φορά εμπόλεμη αντιπαράθεση με τους γειτόνους μας, τους Τούρκους. Οι οποίοι προφητεύω ότι θα διαλυθούν σε τρία τμήματα στο μέλλον το κοντινό. Ο χώρος στον οποίο υπάρχουμε, δηλαδή γεωπολιτικά, έχει πολλές αναταράξεις τα χρόνια που ακολουθούν στη συνέχεια του 17, το 18 και το 19. Από την Πορτογαλία μέχρι το Ιράκ, το εύκρατο σημείο και ειδικά η Αττική που θα είναι το πιο ασφαλές μέρος θα είναι που θα φιλοξενήσει τους βόρειους Ευρωπαίους οι οποίοι με τον καινούριο κατακλυσμό ή με το πρόβλημα που θα παρουσιάσει το νερό θα μείνουν τεράστιες εκτάσεις ακατοίκητες. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι γίνεται όλη αυτή η εκαθάριση. Πολλοί θα πούν ο Κώστας Λεφάκης είναι ενημερωμένος, είναι πολύ καλά διαβασμένος, πήρε τις πληροφορίες που έχει, τις συνδύασε με δύο προφητείες και έκανε την πρόβλεψή του. Οι άλλοι θα με κρίνουν. Εγώ δηλώνω ότι θα υπηρετώ τον τομέα αυτό μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Και πιστεύω στη μεταθάνατο ζωή. Πιστεύω σε πολλά πράγματα, πιστεύω στους εξωγήινους, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα ηλιακά συστήματα. Δεν είμαστε οι μόνοι στο διάστημα. Θέλω να το πείτε στους ανθρώπους, διότι όλοι νομίζουν ότι είναι το πολιτικό και το οικονομικό. Κάτι συμβαίνει. Ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα χωρίς να φαίνεται. Και είναι αυτό που ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που δεν είναι ούτε μορφωμένοι, ούτε καλλιεργημένοι και βασανίζονται για την καθημερινή τους επιβίωση. Βασικά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοεί ο καθένας μας είναι ότι είμαστε σημείο εξέλιξης και ότι τα πάντα περνάνε μέσα από μας και ότι τα περισσότερα πράγματα εμείς οι ίδιοι ή τα έλκουμε ή τα εκπέμπουμε ή τα ορίζουμε. Το αν η ζωή μας κινείται ή δεν κινείται, έχει να κάνει με εμάς και μόνο. Είμαστε πομπός και δέκτης. Δηλαδή, και τελείως ορθολογικά να το δούμε, ναι, ουσιαστικά μιλάμε για ένα νου, ο οποίος είναι πομπός και δέκτης. Άρα, αυτό που θα εκπέμψω, αυτό ακριβώς θα πάρω. Απλά, ένα προσωπικό οροσκόπιο βοηθάει στο να πάρω κάποιες πληροφορίες. Το τι θα κάνω με αυτό όμως, μου αντιστοιχεί, μου ανήκει. Το πώς θα φερθώ, τι θα κάνω,
δεν αρκεί. Και δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας γεννιέται με την δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Άλλωστε και οι παλιότεροι από εμάς λέγανε το κάθε αρνάκι από το ποδαράκι του κρέμεται. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Παίρνουν αποφάσεις, δυστυχώς μόνο μια φορά ίσως, και στην υπόλοιπη ζωή τους είτε χαίρονται που η απόφαση ήταν σωστή, είτε στενοχωριούνται που η απόφαση ήταν λάθος. Αλλά οφείλεται στη δικιά τους απόφαση και όχι στη θέση του Ερμή, της Αφροδίτης. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ελέγχει ώστε να αποφύγει το απρόβλεπτο και το άγνωστο. Προσπαθεί δηλαδή να ελέγξει το μέλλον. Και η αστρολογία αυτό που του δίνει είναι με έναν τρόπο να του ικανοποιεί την ανάγκη να ελέγχει το μέλλον ώστε να προστατευτεί. Και από τι θέλει να προστατευτεί? Από τον πόνο, το άγχος, τη δυστυχία, ακόμα και το θάνατο. Για να απαντήσει ουσιαστικά σε όλα αυτά τα παραξιακά ζητήματα μέσα του άνθρωπος, ψάχνει το περιβατικό, ψάχνει το μεταφυσικό, ψάχνει τις απαντήσεις έξω από αυτόν. Φαίνεται όμως πως για να επέλθει η υπέρβαση, για να φτάσει ο άνθρωπος στην αυτοπραγμάτωση, χρειάζεται να στραφεί προς τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτογνωσία και να καταλάβει πως οι ίδιες του οι επιλογές είναι αυτές που καθορίζουν και το μέλλον του. Το μέλλον καθορίζεται από τις επιλογές μας. Αλλά ποιες επιλογές? Αυτές που πράγματι υπάρχουν ή αυτές που βλέπουμε εμείς μέσα από τις φοβίες και τις ιδεολειψίες μας? Ένας τρόπος υπάρχει για να ξεπεράσει κανείς την αγωνία του για το μέλλον. Να ελευθερωθεί και να δράσει. Αλήθεια, εσείς θα το τολμήσετε?